Κύριε Πρόεδρε, σεβασμιότατε, αν μου επιτρέπετε, φίλες και φίλοι άνευ περαιτέρω ιδιωτήτων. Από τις εκδόσεις Κέρκυρα, που ανέλαβαν το έργο της έκδοσης του βιβλίου του δικαστή, κατά τα άλλα Προέδρου της Δημοκρατίας και πολλά άλλα πράγματα, αλλά του δικαστή Χρήστου Σταρδετάκη, σας καλωσορίζω στη σημερινή τι τώρα. Τεχνικά είναι μια παρουσίαση ενός βιβλίου που ξεκίνησε την παρουσία του στην Αθήνα, εκεί όπου ο Χρήστος Σταρδετάκης υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πέρασε στη Θεσσαλονίκη, όπου συνέβησαν τα βαριά ιστορικά γεγονότα τα οποία εν τέλει συμβόλησε, και έρχεται σήμερα στην Κρήτη, στα Χανιά, ένας άνθρωπος που η ρίζα του είναι από εδώ, και μάλιστα από την Κάνδανο, με ακόμη βαρύτερες ιστορικές συμπαραδηλώσεις. Είναι λοιπόν η παρουσίαση ενός βιβλίου, είναι νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι, και η απόδοση μιας οφειλόμενης τιμής σε ένα σύμβολο της σημερινής Ελλάδας. Δεν μου ανήκει ο λόγος να πω περισσότερα, οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Νικόλαο Παπαδάκη, τον και αμφιτρίωνα, ως Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, για την δική του προσφώνηση. Ο κύριος Παπαδάκης. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτή, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, εγώ κατ' εξαίρεση θα κάνω εκτεταμένες προσφωνήσεις. Κύριε Δήμαρχε Χανίων, κύριε Δήμαρχη Κανδάνου, Σελήνου, Κισάμου, πρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, κύριοι πρώην υπουργοί και βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της Αρχής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, Περιφερειακοί Σύμβολοι, εκπρόσωποι της ΙΛΑΕΚ, του Χρυσοστόμου, Πρόεδρε του Χρυσοστόμου, της Ορθόδοξης Ακαδημίας, κυρίες και κύριοι. Κύριοι Άρχοντες του Πατριαρχείου, σας καλωσορίζομαι σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση. Εκδήλωση αφαιρωμένη, όπως είπε ο κύριος Παπαγιαννίδης, στο βιβλίο «Επιτελών το καθήκον μου», που είναι αρκετά επίκαιρο με την έννοια ότι πάντα υπάρχει σε αυτό τον τόπο η ανησυχία για την επιβίωση της δημοκρατίας και των θεσμών. Όμως, εγώ φυσικά στο χαιρετισμό μου δεν πρόκειται να αναφερθώ στο περιεχόμενο του βιβλίου. Είναι έργο των εκλεκτών ομιλητών. Εγώ θα πω πόσο εντυπωσιάστηκα από αναφορές του κυρίου Σαρζετάκη μέσα στο βιβλίο για την επίδραση, την επιρροή που άσκησε ο πατέρας του, ο Αντώνιος Σαρζετάκης, στον ίδιο, στη διαμόρφωση, στη διάπλαση της προσωπικότητας. Και αυτό που βεβαίως λέτε, κύριε Πρόεδρε, μέσα, ότι παρέμεινε αμετακίνητα βενζελικός. Και θεωρώ ότι είναι εξαιρετική συμβολική και συμβολική παρουσίαση αυτού του βιβλίου σε αυτό το χώρο που συνδέεται άριχτα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, στο Ίδρυμα που είναι αφιερωμένο στην προσωπικότητα, στο έργο και στην εποχή του μεγάλου πολιτικού. Για τον πατέρα σας που υπήρξε αγωνιστής της δημοκρατίας, που αξιωματικός της χωροφυλακής, όταν το 1916 κινδύνευε η ακεραιότητα της χώρας και είχε παραδοθεί η Ανατολική Μακεδονία στον ξένο ζυγό, έσπευσε στο πλάι του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αλλά και μέχρι το τέλος παρέμεινε πιστός στο βενιζελισμό,
Με συγκινεί αυτό που γράφεται μέσα στο βιβλίο για τη φωτογραφία Ιούνιος 1935 εις τας φυλακάς της Αλεξανδρουπόλεως Εύρου για τη Δημοκρατία. Ήταν από αυτούς που έσπευσαν στην έσχατη προσπάθεια το 1935 για τη διάσωση της δημοκρατίας. Με βάση λοιπόν τις αρχές και τα μηνύματα του πατέρα σας, βρεθήκατε σε πολύ δύσκολες στιγμές στη διάρκεια της άσκησης των δικαστικών σας καθηκόντων. Και εκεί φάνηκε η σημασία του ανεξάρτητου δικαστή, του ακέραιου δικαστή. Και βέβαια, επιτρέψτε μου να κάνω ένα παραλληλισμό και να θυμηθώ και να επαναφέρω μάλλον στη μνήμη όλων ότι υπήρξαν άλλοι δύο ανακριτές, μια και έκανα μία σύνδεση με τον Ελευθερίο Βενιζέλο. Ο Τζορζάκης και ο Ριγανάκος. Αυτοί οι οποίοι αντέστησαν στις πιέσεις του παρακράτους, της άκρας δεξιάς, μετά την απόπειρα του 1933, δεν υπέκυψαν στις πιέσεις, την απόπειρα κατά της ζωής του Βενιζέλου, του Ιουνίου του 1933, δεν υπέκυψαν στις πιέσεις, στους ηθικούς καταναγκασμούς. Είμαι βέβαιος ότι αυτούς είχατε ως πρότυπο. Όταν κι εσείς δεχθήκατε πάσης φύσεως πιέσεις και με μία σπάνια ηθική ακεραιότητα και με μία πίστη στους θεσμούς, δώσατε το παράδειγμα, το μήνυμα, πώς προστατεύονται οι θεσμοί και πώς διαλευκάνονται οι υποθέσεις και πώς ένα παρακράτος μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εσείς βέβαια σταθήκατε όρθιος. Δυστυχώς το παρακράτος, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, έγινε κράτος μετά, η Χούντα δηλαδή, που ήρθε και, όπως ξέρουμε όλοι, εκδικήθηκε στο πρόσωπό σας τον ακέραιο δικαστή, ο οποίος υπέστη τα πάνδυνα την περίοδο της δικτατορίας. Και ήρθε βέβαια κάποια στιγμή που η ελληνική πολιτεία αναγνώρισε την προσφορά σας και σας ψήφισε ως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το χώρο και να είστε βέβαιος, είμαστε βέβαιοι όλοι, ότι αποτελείτε ένα υπόδειγμα πολιτικού και δικαστικού ανδρός που το παράδειγμά του, είμαι βέβαιος, θα συνεχίσει να εμπνέει και τους δικαστές και τους Έλληνες πολιτικούς. Σας ευχαριστώ. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Παδάκη, τον αμφιτρίωνα της σημερινής βραδιάς, σημειώνοντας ήδη, σε ένα χαιρετισμό δεν κάνει κανείς σχολιασμό, αλλά παρόλα αυτά σημειώνω ήδη ότι στην πραγματικότητα εισηγήθηκε εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία αυτού που θα ακολουθήσει, που είναι το τι σημαίνει κανείς να έρχεται από μια γενιά και να εντάσσεται σε μια λογική, να υπηρετεί ένα ιδεώδες, όπως είναι η δημοκρατία, όχι ως λόγια, αλλά ως πραγματική ανάγκη, και να στέκεται όρθιος. Και κάτι ακόμα, να αναγνωρίζεται αυτό όχι από την πολιτεία, αλλά από την βουή των ανθρώπων που αποτελούν την έδρα στην οποία λειτουργεί η πολιτεία. Γιατί αυτό ανέδειξε τον Χρήστο Σαρτετάκη, το σύμβολο σε πρόεδρο, σε θεσμό. Τώρα, η διαδικασία πάει ως εξής. Υπάρχει η παράδοση των χαιρετισμών, στην οποία θα πάω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχει απευθύνει χαιρετισμό μη δυνάμενος να παραστεί ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ειρηναίος, ο οποίος ευγενικά
εύχεται καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Υπάρχει επίσης χαιρετισμός του Απόντος στην Ισπανία, δημάρχου, αλλά προτιθέμενου να βρεθεί ερεθίμνου του κ. Μαρινάκη. Υπάρχει χαιρετισμός της βουλευτού Χανίων, κυρίας Ευαγγελίας Βάλιας Βαγιονάκη. Και υπάρχει, και αυτό υπάρχει στο πρόγραμμα, ο χαιρετισμός του εμφαίνεται ως Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι και βουλευτής, του Γιώργου Σταθάκη και καλού φίλου. Ο χαιρετισμός αυτός έχει έρθει χωρίς τον μέλλοντα να τον απευθύνει Σταθάκη, ο οποίος όντως βρίσκεται σε ένα από τους κύκλους βασανισμού του πολιτικού συστήματος με τα ευρωπαϊκά θέματα και έχει περιεχόμενο, επιτρέψτε μου να το πω, γιατί τον διάβασα, τον διέτρεξα. Έτσι λοιπόν, παρά τον κανόνα ο οποίος λέει ότι οι απευθυνόμενοι χαιρετισμοί απλώς αναφέρονται, θα μου δώσετε 3 λεπτά, γιατί κάνει μερικές και αυτός σημαντικές κατά τη δική μου ανάγνωση παρατηρήσεις. Αφού λοιπόν πει διάφορα καλά λόγια για το εγχείρημα της σημερινής ημέρας και για το εγχείρημα έκδοσης ενός βαριού και δύσκολου βιβλίου, καλά λόγια και για τον συγγραφέα, αλλά καλά λόγια και για την ηρωική απόπειρα να εκδοθεί αυτό στα σημερινά χρόνια, αναφέρει τα γνωστά ότι ο Στρατιωτάκης υπήρξε πρωταγωνιστής σε μια από τις σημαντικότερες δίκες δολοφονίας με πολιτική αφετηρία, όπως ο ίδιος εξηγεί, γιατί η δολοφονία Λαμπράκη λειτουργεί ως ένα από τα σημεία καμπής στην ιστορία της χώρας και σηματοδοτεί την κλιμάκωση της πολιτικής έντασης που τελικά οδήγησε στο πραξικόπημα του 1967. Θυμίζει ότι, πράγμα το οποίο επίσης το βιβλίο κάνει, την περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε σε αυτό που ονομάστηκε δικαίως εκ του αποτελέσματος καταστολή του κράτους της δεξιάς και θυμίζει ότι όταν ακούστηκε η είδηση της δολοφονίας του Λαμπράκη, ο αρχηγός της αξιωματικής τότε αντιπολίτευσης Γιώργης Παπανδρέου κατήγγειλε τον αρχηγόν της ΕΡΕ Κωνσταντίνο Καραμαλή ως ηθικών αυτούργων της δολοφονίας. Για να καταλήξει ότι η υπόθεση αυτή συνέχισε να συγκλονίζει επί μήνες την πολιτική ζωή και σε αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο ο ανακριτής που ανέλαβε την υπόθεση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Επέτυχε ο Σαρδετάκης να αποτρέψει ένα σύντομο κουκούλωμα της άμεσης εμπλοκής του κρατικού μηχανισμού, πράγμα το οποίο πλήρωσε ο ίδιος με διώξεις, ακόμη και βασανισμούς, στα χρόνια της δικτατορίας. Η παρουσίαση του από τον Γιώργο Σταθάκη του τι αποτελεί το βιβλίο και όχι του βιβλίου συνεχίζει με μια καλοπροαίρετη παρατήρηση ότι το βιβλίο είναι καλογραμμένο, πράγμα το οποίο αποτελεί έπαινο, αν και βέβαια συνεχίζει η γλώσσα είναι ιδιότυπη. Καταγράφει την προσωπική οπτική γωνία του συγγραφέα με ειλικρίνεια και σαφήνεια. Εκεί περνάει σε κάτι που θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει κριτική, αλλά ακούστε την όλη. Αποτέλεσμα είναι κάποιες τοποθετήσεις, όπως αυτή σε σχέση με το ΚΚΕ και την ιστορική του διαδρομή, να προκαλούν εύλογες αντιρρήσεις σε πολλούς. Εικάζει κανείς και στον ίδιον. Πλην όμως, εκεί πάει το προσέξτε, έτσι το πολιτικό στίγμα του συγγραφέα γίνεται περισσότερο σαφές, αποδεικνύοντας ότι ο χειρισμός της υπόθεσης είχε ως κίνητρο όχι οποιασδήποτε πολιτικές πεποιθήσεις, αλλά την αναζήτηση της αλήθειας. Να ενώσω εδώ την δική μου ανάγνωση στο ότι είναι μία ακόμη από τις βαθύτερες αρετές, όχι του Σαντετάκη, αλλά και του βιβλίου το οποίο μας δίνει, γιατί ξεδιπλώνει τη διαδρομή της σκέψης του. Συνεχίζει ο Σταθάκης λέγοντας ότι η επίμονη αναζήτηση της αλήθειας από τη δικαιοσύνη αποτελεί βασική προϋπόθεση ορθής λειτουργίας του πολιτεύματος και κλείνει υπενθυμίζοντας από το βιβλίο ένα εξαιρετικά χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο και εγώ υπενήχθηκα στην παρουσίαση Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ότι κάποια στιγμή πριν την υπόθεση Λαμπράκη υπηρετεί ο Σαρδετάκης στο Πρωτοδικείο Αγρινίου. Ο τότε διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Αγρινίου αποφασίζει και παραπέμπει για πτέσμα 30 πολίτες αριστερούς επειδή δεν είχαν αναρτήσει τη σημαία στο σπίτι τους κατά την εθνική ορτή. Ο αρχαιότερος στη σύνδεση Πρωτοδικείου, ο Σαρδετάκης αναλαμβάνει την εκδίκηση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στην ακροαματική διαδικασία
αναγκάζει τον διοικητή να παραδεχθεί ότι όλοι οι κατηγορούμενοι είναι αριστεροί. Τους είχε δε συλλάβει σε έλεγχο που πραγματοποίησε στους δρόμους της πόλης. Τότε ο δικαστής, Σαρτετάκης, του απαντά ότι ορθώς έκανε τον έλεγχο, καθώς υπήρχε η σχετική νομοθετική πρόβλεψη, αλλά κακώς δεν είχε συλλάβει τον ίδιο τον Σαρτετάκη. Διότι ούτε αυτός είχε αναρτήσει σημαία, ούτε άλλωστε και ο εισαγγελέας, όπως παρατήρησε. Οι κάτοικοι αθώθηκαν και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας εύστοχα παρατηρεί, επανέρχομαι στο κείμενο το πλήρες, η κοινωνία του Αγρινίου με ανακούφιση διαπίστωνε ότι η δικαστική αρχή δεν συμπλέει αναγκαίως με την επιτόπιον αστυνομική αρχή, αλλά αποδοκιμάζει ηχηρώς ενεργήματά της με αφετηρία την διάκριση των πολιτών αναλόγως προς τα πολιτικά των φρονήματα. Τέτοια διδάγματα, καταλήγει ο Σταθάκης, είναι εξαιρετικά χρήσιμο να διασώζονται σήμερα, καθώς αποτελούν σταθερό φόρο για την ευρύτερη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Γι' αυτό το λόγο θέλησα να διαβάσω έστω και απεσταλμένο τον χαιρετισμό του, ο οποίος εύχεται την ευόδοση της σημερινής διοργάνωσης. Τώρα, στην κυρίως συζήτηση, έχει οργανωθεί με 4 ομιλητές, θα τους αναφέρω καθώς θα παρεμβαίνουν, με τις ιδιότητές τους. Υπάρχει μια εσωτερική κατανομή, το τι ο καθένας θα επιχειρήσει να διαβάσει από το βιβλίο και από την παρουσία του Χρήστου Σαρτετάκη. Έχουν όλοι αυτοδεσμευθεί ότι θα τηρήσουν, πράγμα πάντα δύσκολο στην Ελλάδα, κάτι ανάμεσα στα 10 και τα 15 λεπτά, για να δώσουμε και στον ίδιο τον, τώρα, δικαστή πάντα για μένα, συγγραφέα του βιβλίου, πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστο Σαρτετάκη, την ευκαιρία για τη δική του παρέμβαση που ελπίζουμε. Πρώτος θα πάρει τον λόγο ο κύριος Θόδωρος Παναγόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου στο ΠΑΠΗ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, και κατά τα άλλα και άρχον προτέκδικος στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, ο οποίος πήρε μόνος του το βαρύ έργο να μην κινηθεί στο βιβλίο τόσο όσο στην παρουσίαση του ανθρώπινου φαινομένου Σαρτετάκη, όπως ξεδιπλώνεται και μέσα από το βιβλίο. Έχει τον λόγο. Ευχαριστώ τους οργανωτές της σημερινής εκδηλώσεως για την τιμή να με συμπεριλάβουν στην εκλεκτή ομάδα των παρουσιαστών του προσφάτως εκδοθέντος βιβλίου του τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Χρήστου Σαρτζετάκη, υποτίτλων «Επιτελών το καθήκον μου», ενώπιον της σημερινής συνάξεως στον ιστορικό χώρο του Ιδρύματος του Εθνάρχου Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά. Ο κύριος Πρόεδρος, ως γνωστόν, από το Μάρτιο του 1985 και για μια πενταετία υπηρέτησε την πατρίδα από το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αποτελεί κοινό τόπο ότι η σκιαγράφηση της προσωπικότητάς του δεν είναι δρόμος βατός και εύκολος. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν ο παρουσιαστής δεν προτίθεται να ακολουθήσει ενώπιόν σας την πεπατημένη. Άλλωστε, και ο κύριος Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια του βίου του, μόνον την πεπατημένη δεν ακολούθησε. Εκ προημίου όμως, θα ζητήσω την κατανόησή σας και την επιοίκειά σας στη σύντομη παρουσίασή μου, η οποία θα είναι εκτός των συνηθισμένων. Τούτο διότι, απεφάσισα, μία τρόπον τυρά αιρετική παρουσίαση, μέσω των στίχων του Μεγάλου Αλεξανδρινού, που άλλωστε τόσο ηγάπησε και αγαπά ο Πρόεδρος. Χρήστος Σαρτζετάκης, ο ελληνικός. Πιστεύω ότι αρμόζει ο στίχος του Μεγάλου Αλεξανδρινού, εδώ που έφτασες, πολύ από τον κοινόν τον κόσμο απέχει, εις το σκαλί αυτό για να πατήσεις, πρέπει με το δικαίωμά σου να είσαι πολίτης εις των ιδεών την πόλη. Και δύσκολο στην πόλη εκείνη είναι και σπάνια να σε πολιτογραφήσουν. Στην αγορά της βρίσκεις νομοθέτες που δεν γελά κανένα στιχοδιώκτης. 12:30, γρήγορα πέρασε η ώρα, 12:30, πώς πέρασαν τα χρόνια. Η σημερινή παρουσίαση μας συγκεντρώνει όλους εδώ, στον ιστορικό αυτό χώρο, και μας προκαλεί όχι μόνο να αναπολύσουμε, αλλά και να σκεφτούμε. Προϊόντος του χρόνου, σε μερικούς ανθρώπους, έρχεται η μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Τότε φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει, έτοιμος μέσα του το ναι, και λέγοντάς το πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του, ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν το ρωτούσαν, πάλι όχι θα έλεγε.
Ο ξεχωριστός άνθρωπος θα επανελάμβανε την χαρακτηριστική λιτή δωρική ρίση, επιτελών το καθήκον μου. Ο πρόεδρος, ως γνωστόν, εγεννήθη στην Θεσσαλονίκη, κατάγεται δε εκ πατρός από την Κάνδα Νοχανίων και εκ μητρός από το Σκλήθρον Φλωρίνης. Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή τους όρισαν να φυλάσσουν Θερμοπύλες. Θερμοπύλες είναι μεταξύ άλλων και η επιτέλεση του καθήκοντος της αποδόσεως της δικαιοσύνης από τους ορκισμένους σταγούς της. Πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και τη συνείδησή τους και μόνον. Δυστυχώς, στην τη ροή του χρόνου δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε για τη λυσιτελή φύλαξη των Θερμοπυλών στην πατρίδα μας, με την ευθύνη να βαραίνει όλους μας. Είναι της πάση γνωστό, κύριε Πρόεδρε, ότι κατά τη διάρκεια του βίου σας είχατε την ευλογία, πολλάκις και οδυνηρή, τη μια μονότονη ημέρα, άλλη μονότονη, απαράλλακτη, να μην ακολουθεί. Υπήρξε εκ μέρους σας αγών συνεχής και προσπάθεια σκληρή, έστω και αν η γνώμη σας ευρίσκεται εν μειοψηφία ή σας οδηγούσε αδίκαστο στις φυλακές. Σας κηρύβε όμως το «άλλα ζητή ψυχή μου, γυάλα κλαίει». Τον έπαινον του Δήμου και των Σοφιστών. Τα δύσκολα και τα ανεκτήμητα έβγε. Πάντα εσκέπτεσαι και αναζητούσες, και τι ζωή χωρίς αυτά θα κάνεις. Με τη φιλοσοφία αυτή απορρεύθηκε όχι μόνο στη διακονία της δικαιοσύνης, αλλά και στη διακονία της πατρίδος από το ανώτοτο πολιτιακό αξίωμα αυτή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και σήμερα, σαν έτοιμος από καιρό, θαραλέος ο βίος σου. Μη γελαστείς και πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου, μάταιες ελπίδες, τέτοιες μη καταδεχθείς. Επιθυμώ την ωραία αυτή μνήμη, τώρα που τα σβεσμένα κεριά του βίου μας πληθαίνουν, τα πιο κοντά βγάζουν καπνό ακόμη, κεριά, κρύα, λιωμένα και κυρτά, όλοι μας να συντηρήσουμε. Στον τίτλο όμως της παρουσίας μου, προσέθεσα στο όνομα του κυρίου Προέδρου τον επιθετικό προσδιορισμό «Ελληνικός», προσδιορισμό παρμένο και αυτόν από τον Μεγάλο Αλεξανδρινό. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να δικαιολογήσω τη σκέψη μου αυτή. Γιατί? Διότι όταν τον ρώτησαν ποια η ισχυρότερα ρίζα καταγωγής του, αυτή της Κρήτης ή της Μακεδονίας, απήντησε χωρίς τον παραμικρό δισταγμό: «Μία, η ελληνική». Είναι ελληνικός, διότι όταν η ελληνική γλώσσα ετίθετο για άλλη μια φορά σε περιορισμό στα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως, παρότρινε και πέραν των τυπικών του καθηκόντων ένα άλλο διακεκριμένο Έλληνα, τον τότε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αείμνηστο Αντώνη Τρίτσι, να επανέλθει η ελληνική γλώσσα και πάλι στο επίκεντρο της εκπαιδεύσεώς μας, ώστε οι Έλληνες μαθητές να μην υστερούν εκείνων των νέων της υπηρωτικής Ευρώπης, οι οποίοι όχι μόνο διδάσκονταν την αρχαία ελληνική, αλλά και την έκαναν κτήμα τους, υπερηφανευόμενοι για την παιδεία τους. Ευχής έργο θα ήτο, εάν και σήμερα κάποιοι άλλοι επιθυμούσαν να αναλάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες, διότι οι καιροί ούμενε τι και το πρόβλημα παραμένει. Είναι ελληνικός, διότι όταν επεδίωξε δεν επεδίωξε την εύνοια των πολλών, αλλά την κρίση των αγαπώντων μεταλόγου γνώσεως στην πατρίδα, λέγοντας την άλλη αλυσμόνη τη ρίση ότι η Ελλάς είναι έθνος ανάδελφο. Δεν είναι μακρύς ο χρόνος που η προηγουμένη Ιταλίδα επί των εξωτερικών υπουργός, κυρία Έμα Μπονίνο, επί κυβερνήσεως Λέτα, στο βιβλίο «Σκυλάνθρωποι», έγραφε χαρακτηριστικά: «Μισούμε τους Έλληνες, μισούμε ό,τι θαυμάζουμε. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει με εμάς τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες», συνεχίζει. «Εάν υπάρχει μια φυλή στον κόσμο που κυριολεκτικά μισώ αφόρητα, αυτή η φυλή είναι οι Έλληνες. Τους μισούμε όπως τα ζώα τους θηριοδαμαστές. Και μόλις μας δίδεται η ευκαιρία, χυμάμε, τους δαγκώνουμε και τους κατασπαράζουμε. Δεν θα επιτρέψει ποτέ το Βατικανό να επιβιώσει στην αυλόπορτα της Ευρώπης, στα πλευρά της Ασίας, στο κατόφλι της Αφρικής ο Ελληνισμός, διότι θεωρούν ότι τους αφαιρεί σεβασμό και κύρος». Είναι ελληνικός, διότι όταν υπευλήθη σκέψη να καταστεί η αγγλική γλώσσα δευτέρα επίσημη γλώσσα στην χώρα μας, πρωτοστάτησε στην αντίδραση και η σχετική πρωτοβουλία συνήθισε την αποδοκιμασία όλων των Ελλήνων. Δυστυχώς, η διγλωσία καθιερώνεται προϊόντος του χρόνου βαθμιδών και σταθερός. Το παρατηρούμε με τις ξενόγλωσσες επιγραφές και τους τίτλους ελληνοφώνων περιοδικών και εφημερίδων. Στο σημείο αυτό, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε σχετική πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου να επιβάλλει με το άρθρο 10 του νόμου 1000
του 5.117 του 1933 περί φορολογίας επιτιδεύματος ότι η ανάρτηση επιγραφής ή διαφημιστικής αναγραφής εις ξένη γλώσσα επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής αδείας και της καταβολής ειδικού τέλους, υπό τον όρο ότι η ελληνική επιγραφή θα τίθεται υπεράνω της ξενογλώσσου και εις μέγεθος ίσον προς αυτήν. Και τούτο προστήριξε της ελληνίδος φωνής. Περιτώ να αναφέρω ότι στην τη ροή του χρόνου η σχετική διάταξη ατόνισε. Πολλές δεκαετίες βραδύτερο επανήλθε με πρωτοβουλία και πάλι του κυρίου Προέδρου επιθητείας του, μόνον όμως παριοδικός εφηρμόστηκε πάλι. Είναι ελληνικός, διότι συνεπλήρωσε το γνωστό «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» με τη ρίση ότι θα πρέπει πρωτίστως οι Έλληνες να ανήκομενοι στην Ελλάδα. Λόγια διαχρονικά που υποδεικνύουν την ανάγκη παραμερισμού του κυριάρχου ελληνικού εγώ πρώτου κοινού συμφέροντος της πατρίδος. Είναι ελληνικός, διότι προσκληθείς να τελέσει τα εγγένεια μεγάλης εκθέσεως για τον Μέγα Αλέξανδρο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ευρέθησε χώρο ο οποίος είχε κυκλωθεί από εκατοντάδες Σκοπιανούς, οι οποίοι απεδοκίμαζαν, ισχυριζόμενοι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος τους ανήκει. Μετά το πέρας των εγγενείων, οι οργανωτές εζήτησαν για την προστασία του να τον φυγαδεύσουν από βοηθητική θύρα. Ο ίδιος όμως αρνήθηκε κατηγορηματικός και εξερχόμενος της κεντρικής πύλης του κτηρίου αντίκρισε ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα. «Πρόεδρε, δεν είσαι Έλλην, διότι η μητέρα σου γεννήθη στη Μακεδονία, Φλόρινα». Εκείνος τότε με παρησία απήντησε μέσω μικροφόνου για να ακουστεί. «Είμαι Έλλην επειδή η μητέρα μου γεννήθη στη Μακεδονία». Είναι ελληνικός διότι δεχθεί σε επίσημη επίσκεψη τον τότε πρόεδρο της Δυτικής Γερμανίας, αείμνηστο Βάιτσάκερ, εφρόντισε να τον ενημερώσει με ιστορικά ντοκουμέντα και παλαιούς χάρτες για την απονεώνων ελληνικότητα της Μακεδονίας και τον ανιστόρητο ισχυρισμό των Σκοπιανών περί αλυτρωτισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γερμανός πρόεδρος εξήλθε τότε του προεδρικού μεγάρου απόλυτα ικανοποιημένος από τις γνώσεις τις οποίες είχε αποκομίσει, εκφράζοντας τον πρόεδρο την ικανοποίησή του και τις ευχαριστίες του για το θέμα με το οποίο δεν ήταν ορθώς μέχρι τότε ενημερωμένος. Είναι τέλος ελληνικός, διότι υπήρξε αίτητο άριστον. Ιδιότητα δεν έχει ανθρωπότητα τιμιωτέραν, εις τους θεούς ανήκουνε τα πέραν. Εν συμπεράσματι πιστεύω στην ανάγκη από την παρακμή την οποία όλοι βιώνουμε, όχι μόνο την οικονομική, να επανακινήσουμε και πάλι, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο μεγάλος Αλεξανδρινός. Όλοι μαζί, από τη θαυμάσια πανελλήνια εκστρατεία, την Νικηφόρα, την Περίλαμπρη, την Περιλάλητη, την Δοξασμένη, την Απαράμιλη, βγήκαμε εμείς, ο ελληνικός καινούριος κόσμος Μέγας. Και αφού κατορθώσαμε και τούτο, να φτάσουμε την ελληνική λαλιά στη Βακτριανή και να την πάμε στους Ινδούς, ας αρνηθούμε σήμερα την περιθωριοποίησή της, ακόμη και εντός των συνόρων, γεγονός που θα σημάνει την άρνηση του είναι της φυλής μας. Να μην καταντήσουμε δηλαδή, χωρίς να το αντιληφθούμε, όπως οι Ποσειδονιάτε, οι οποίοι κατά τον ποιητή, την γλώσσα την ελληνική Ποσειδονιάτε, εξέχασαν τόσους αιώνες ανακατεμένοι με Τυρινούς και με Λατίνους ή άλλους ξένους. Το μόνο που τους έμενε προγονικό ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες, με λύρες και αυλούς, με αγώνες και στεφάνους. Κι είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής τα παλιά τους έθιμα να διηγούνται και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε, που μόλις πια τα καταλάβαιναν οι ολίγοι. Και πάντα μελαγχολικά τελείωνε η γιορτή τους, γιατί θυμούνταν που κι αυτοί σαν Έλληνες Ιταλιώτε, έναν καιρό κι αυτοί. Και τώρα πώς ξέπεσαν, πώς έγιναν να ζουν και να μιλούν βαρβαρικά, βγαλμένοι ως συμφορά από τον ελληνισμό. Ολίγα χρόνια πριν ο κύριος πρόεδρος έδωσε τον αγώνα τον καλό, για να μην έχουμε επανάληψη αναλόγων περιστατικών. Ο αγώνας όμως συνεχίζεται και καλούμεθα όλοι, όπως ο καθένας μπορεί να συνεισφέρουμε, με ομοψυχία ελληνική, έστω και αν τούτο φαίνεται δύσκολο για τη φυλή μας, ώστε να ξεπεράσουμε την πολύχρονη κρίση που μας ταλανίζει για ένα καλύτερο αύριο για το οποίο αξίζουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Προσωπικώς, εύχομαι να συνεχίσετε επί έτη πολλά, κύριε Πρόεδρε, με τις παρεμβάσεις σας, την προσπάθεια την οποία προδεκαετιών εκκινήσατε. Χρήστος Αρτζετάκης, ένας αληθινός Έλληνας. Σας ευχαριστώ. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Πανακόπουλο
για τα στοιχεία τα οποία έφερε. Θα δηλώσω δε εντυπωσιασμένος από το πώς άλεσε μέσα στην καβαφική διαδρομή την εισήγησή του, γράφοντας έτσι ακάτρεμα την προσέγγιση, και θα τον ευχαριστήσω επίσης, υποθέτω και από όλους σας, για την έμφαση που έδωσε στο στοιχείο της εσωτερικής πίστεως του Χρήστου Σαρτζετάκη στο θέμα της γλώσσας, που δεν είναι αναγκαίο κανείς να συμμερίζεται όλες τις πλευρές της ανάλυσης για να διαπιστώσει ότι στα χρόνια τα σημερινά της αποσύρσεως του ενδιαφέροντος από τη γλώσσα είναι μία από τις βασικές για οποιονδήποτε έτυχε να είναι στη μεριά αυτή του κόσμου πλευρές. Και τώρα θα περάσω τον λόγο στον κύριο Κωνσταντίνο Μενουδάκο, ο οποίος εμφαίνεται σήμερα ως πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και λέει κι άλλα, ευαίσθητο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, αλλά δεν χωράει. Είναι επίσης επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Ως δικηγόρος σε κάποια γωνιά της δικής μου διαδρομής, θα πω ότι περισσότερο τον θυμούνται για την δική του διαδρομή στο έψιλον τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας. Ο κύριος Μενουδάκος, και περιμένω με αληθινό ενδιαφέρον να δω ποια πλευρά θα πάρει της προσωπικότητας και της παρουσίας του Χρήστου Σαρτζετάκη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ιδιαίτερη τιμή, κυρίες και κύριοι, να βρίσκομαι σε αυτό το τραπέζι με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Προέδρου Χρήστου Σαρτζετάκη. Είναι ένα βιβλίο που φωτίζει μια σημαντική στιγμή της δικαστικής ιστορίας της χώρας μας, αλλά και κάτι παραπάνω. Φωτίζει συνολικά και μια περίοδο της ελληνικής ιστορίας στις πολιτικές και στις κοινωνικές της εκφάνσεις. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και τις εκδόσεις Κέρκυρα που μου έδωσαν την ευκαιρία να είμαι εδώ απόψε. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω κάποιες σκέψεις οι οποίες γεννήθηκαν από την ανάγνωση του βιβλίου. Πρέπει να διευκρινίσω ότι διάβασα το βιβλίο με το μάτι ενός δικαστή που υπηρέτησε όμως σε άλλο κλάδο της δικαιοσύνης, στον οποίο εφαρμόζονται διαφορετικές διαδικασίες σε διαφορετικού χαρακτήρα υποθέσεις. Νομίζω όμως ότι μπήκα στο πνεύμα του βιβλίου και κατάλαβα τι είχε γίνει τότε στην κρίσιμη περίοδο 1963-1964, διότι είχα παρακολουθήσει τότε ολοκλήρωνα τις γυμνασιακές μου σπουδές και σαν προβληματιζόμενος άνθρωπος είχα παρακολουθήσει έστω και δημοσιογραφικά αυτήν την ιστορία. Παίρνοντας στα χέρια μου τους δύο τόμους και διαβάζοντας τα περιεχόμενα, είχα ένα δίλημα, κύριε Πρόεδρε. Από πού να αρχίσω? Διότι κάθε κεφάλαιο είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορούσε να διαβαστεί και αυτοτελώς. Το κάθε κεφάλαιο έχει τη δική του σημασία, τη δική του αξία. Είτε περιγράφει και αξιολογεί όψεις και στάδια από τις σημαντικότερες ποινικές φάσεις της δίκης και τις πολιτικές προεκτάσεις, μιας δίκης που άφησε ίχνη και στην πολιτική ζωή της χώρας, είτε ιχνογραφεί τους πρωταγωνιστές αυτής της δίκης, θετικούς και αρνητικούς, πρόσωπα που θεμητός ή αθεμήτως επηρέασαν ή προσπάθησαν να επηρεάσουν την εξέλιξη της δίκης. Ένας καλός αναγνώστης ακολουθεί τη δομή του βιβλίου. Αρχίζει από την πρώτη σελίδα για να φτάσει στην τελευταία, παρακολουθώντας τη σειρά των σκέψεων του συγγραφέα. Με αυτό το βιβλίο, ένας νομικός έχει δυσκολίες να το κάνει. Πώς να ακολουθήσει αυτή τη σειρά και να χαλιναγωγήσει το ενδιαφέρον και την περιέργειά του όταν έχει μπροστά σελίδες και κεφάλαια όπως είναι η μειοψηφούσα γνώμη του ανακριτή στο Δικαστικό Συμβούλιο, στην οποία παρατίθεται με κάθε λεπτομέρεια η εξέλιξη των γεγονότων όπως είχαν προκύψει μετά από μια επίπονη ανακριτική εργασία, ή τις σελίδες με τα συμβάντα μετά την ανάκριση, που είναι χαρακτηριστικά του πολιτικού κλίματος της εποχής, αλλά και του πνεύματος και της νοοτροπίας που επικρατούσε τότε στο δικαστικό σώμα. Ή πώς να
διαλέξει μεταξύ των σελίδων που παρουσιάζουν ανάγλυφα την σκληρότητα, ορθότερα, την εκδικητική βαναυσότητα με την οποία αντιμετώπισε το δικτατορικό καθεστώς στις 21 Απριλίου 1967 το δικαστή, τότε πρωτοδίκη Σαρτζετάκη. Και υπάρχει τέλος και το επίμετρο. Πώς αποφάσισε να σπουδάσω νομικά? Στο κεφάλαιο αυτό βρίσκονται εξηγήσεις για πολλές από τις ενέργειες, για πολλές από τις πράξεις του ανακριτή στην υπόθεση της δολοφονίας του βουλευτή Λαμπράκη. Προσωπικά ξεκίνησα με το κεφάλαιο «Εδισχέρι της ανακρίσεως». Στον τύπο της εποχής υπήρχαν δημοσιεύματα σχετικά με πιέσεις και απειλές κατά του ανακριτή, προερχόμενες από τον χώρο των σωμάτων ασφαλείας ή και από άλλους παράγοντες, αλλά και από το εσωτερικό της ίδιας της δικαιοσύνης. Παρά το ότι πολλά από τα δημοσιεύματα εκείνα ήταν προϊόν έρευνας αξιόπιστων έγκυρων δημοσιογράφων, παραδείγματος χάρη Ρωμαίος, παραδείγματος χάρη Βούλτεψης, και είχαν δημοσιευθεί σε έγκυρα φύλλα, παρέμενε ένα ερωτηματικό, εάν και σε ποιο βαθμό αποδιδόταν η πραγματικότητα, δεδομένου ότι υπήρχαν και δημοσιεύματα που παρουσίαζαν μια διαφορετική ή εντελώς διαφορετική όψη των πραγμάτων. Πρέπει να σας πω ότι και στο δικό μου μυαλό υπήρχε το ερώτημα, καθώς ήμουν και είμαι ακόμα δύσπιστος στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται γεγονότα της δημοσιότητας στον τύπο και κυρίως όταν πρόκειται για δικαστικές υποθέσεις. Η εξέλιξη βέβαια απέδειξε ότι ήταν αληθινές οι πληροφορίες για εμπόδια τα οποία συναντούσε ο ανακριτής και η πλήρης επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών έρχεται με το βιβλίο σας, κύριε Πρόεδρε. Υπήρξε απόπειρα από προσανατολισμού της ανάκρισης, λέτε ο ίδιος. Και το λέτε με τρόπο ανεπιφύλακτο. Αυτό θα αρκούσε για να δικαιώσει την έκδοση του βιβλίου. Βέβαια, δεν είναι αυτός ο μόνος λόγος, γιατί αυτό το δίτομο έργο έχει και ιστορική αξία. Δεν είναι μόνο η αναμφισβήτητη αξιοπιστία του συγγραφέα που προσδίδει βαρύτητα στις καταστάσεις τις οποίες περιγράφει, είναι και το γεγονός ότι αυτά που γράφει τα τεκμηριώνει. Παραθέτει στην πληρότητά τους και με ακρίβεια τα πραγματικά δεδομένα. Έτσι, ενώ εκ πρώτης όψεως δημιουργείται η απορία πώς είναι δυνατόν η παρουσίαση μιας συγκεκριμένης δίκης και μάλιστα όχι στην ολότητά της, αλλά την προδικασία, στην φάση της ανάκρισης, να χρειαστεί να καταλάβει τόσες πολλές σελίδες. Ο αναγνώστης του βιβλίου όμως καταλαβαίνει το λόγο. Δεν είναι περιττές οι αναφορές, η παράθεση, η περίληψη, το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στο βιβλίο έγγραφα της εποχής που φωτίζουν την υπόθεση και κυρίως φωτίζουν κάποιες επιμέρους επιτυχές και κάποια δευτερεύοντα γεγονότα. Γεγονότα δευτερεύοντα που όμως είναι αναγκαία για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα τόσο της δικαστικής απόφασης, όσο και του γενικότερου κλίματος και της κατάστασης που υπήρχε στους κόλπους της δικαιοσύνης. Όπως λέτε, δεν ήσαν μόνο τα έξωθεν προσκόμματα τα παρεμβαλλόμενα στο έργο της ανακρίσεως επί της υποθέσεως Λαμπράκη. Οδυνηρότερα υπήρξαν τα ένδοθεν επιχειρούμενα, κατευθυνόμενα προσωπικώς κατά του ανακριτού προς κατασπήλωση της ακεραιότητάς του και αφαίρεση από αυτού της ανακρίσεως της υποθέσεως. Υπομνήματα έγγραφα ήταν χρήσιμο κατά τη γνώμη μου να περιληφθούν για την ολοκλήρωση της αφήγησης. Ένα παράδειγμα είναι η παράθεση της μειοψηφίας του ανακριτή στο βούλευμα 1128 του 1964, που καταλαβαίνω ότι είναι εκείνο με το οποίο ολοκληρώθηκε η προδικασία της δίκης. Το κείμενο της μειοψηφίας του ανακριτή Σαρτζετάκη αποτελεί ένα άρτιο νομικό κείμενο, διατυπωμένο όμως και με, θα έλεγα, προτερήματα λογοτεχνικά, χωρίς να είμαι βιβλιοκριτικός βέβαια. Διαβάζεται εύκολα. Πείθη για την ορθότητα της κρίσης της μειοψηφίας με τη νομική επιχειρηματολογία του,
αλλά είναι κατανοητό και για τον κάθε αναγνώστη. Κατανοητές είναι άλλωστε όλες τις σελίδες του βιβλίου. Αναφέρομαι σε αυτή τη μειοψηφίσασα γνώμη του βουλεύματος, καθώς πρόκειται για ένα νομικό κείμενο το οποίο δεν περιορίζεται σε περιγραφή των γεγονότων και σε αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων και γενικότερα του αποδεικτικού υλικού, αλλά συνδέοντας την κατηγορία, την εξέλιξη της υποθέσεως και τα ευρήματα της ανάκρισης με καθένα από τους κατηγορηθέντες, κατηγορημένους τότε, παρακολουθεί κανείς και το κλίμα που επικρατούσε στη Θεσσαλονίκη το 1963. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα νομικά και τα δικαστικά, κυρίως τα δικαστικά κείμενα, δεν διαβάζονται με ευκολία και με ευχαρίστηση από όσους δεν έχουν την επιστημονική διαστροφή σκέψης που έχουμε οι νομικοί. Αυτό δεν συμβαίνει με το συγκεκριμένο κείμενο. Διερωτάτε κάπως, γιατί αφού υπάρχει μια εκτενής απόδοση της μειοψηφίας στις 110 τόσες σελίδες του πρώτου τόμου, χρειάζεται να επαναληφθεί το πλήρες κείμενο στις 600 περίπου σελίδες, πρώτες σελίδες του δεύτερου τόμου. Ή αντιστρόφως, γιατί αφού περιλαμβάνεται το κείμενο, χρειαζόταν και αυτή η εκτεταμένη περίληψη. Η εξήγηση τη δίνεται, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η γνώμη της μειοψηφίας παρέμεινε απόρριτη τότε, διότι υπήρχε η πρακτική, η τακτική να μην καταχωρίζονται καν οι γνώμες της μειοψηφίας στις δικαστικές αποφάσεις, όχι να μην δημοσιεύονται στην πληρότητά τους, αλλά να μην καταχωρίζεται καν, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι υπήρξε και κάποια μειοψηφία στο βούλευμα. Μας λέτε επίσης ότι η παράθεση του πλήρους κειμένου της μειοψηφίας κρίθηκε αναγκαία να περιληφθεί, ώστε να διευκολυνθεί ο αναγνώστης που θα ήταν δύσκολο για αυτόν να διαβάσει το πλήρες κείμενο. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματα. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι εάν υπήρχε και η πλειοψηφία, η αντίστοιξη που θα γινότανε, ο παραλληλισμός που θα γινότανε, θα είχε καταστήσει πολύ πιο πιστική και τη μειοψηφία. Και όχι μόνο αυτό. Πιστεύω ότι με αυτή την αντιπαράθεση πλειοψηφίας και μειοψηφίας ο αναγνώστης θα μπορούσε να λάβει γνώση και από το ίδιο το βιβλίο ότι η γνώμη που πλειοψήφισε τελικώς ήταν γνώμη που απέδιδε και ένα κλίμα της εποχής. Άλλωστε αυτή την εικόνα θέλετε να επιχειρείτε να αποδώσετε περιγράφοντας ενέργειες δικαστικών λειτουργών που εντός αλλά και εκτός των δικονομικών κανόνων και των ορίων της αρμοδιότητάς τους παρενέβαιναν στο έργο της ανάκρισης και της δίκης γενικότερα. Η ιστορία των θεσμών είναι η ιστορία των ανθρώπων, γράφεται. Έχετε δίκιο. Παραφράζοντας αυτή τη φράση, μπορεί να πει κάποιος ότι το κύρος της δικαιοσύνης είναι το κύρος των δικαστών. Στην υπόθεση της δολοφονίας του Λαμπράκη, η ιστορία των ανθρώπων είναι η εικόνα της ελληνικής δικαιοσύνης σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Υπάρχει ο Σαρζετάκης, υπάρχει ο εισαγγελέας Τηλιαδός Μπούτης, υπάρχει ο εισαγγελέας Δημήτριος Παπαντονίου, υπάρχει ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου και για ένα μικρό διάστημα υπηρεσιακός υπουργός δικαιοσύνης Ακελαρίου, οι οποίοι άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αγωνίστηκαν μέσα από δύσκολες συνθήκες για να διαφωτίσουν την υπόθεση ώστε να οδηγηθούν στις ευθύνες των προσώπων που είχαν συμμετοχή στο έγκλημα, είτε ως ηθική αυτούργη είτε ως φυσική αυτούργη. Υπήρχαν όμως και δικαστές και εισαγγελείς σε όλα τα επίπεδα της δικαιοσύνης, οι οποίοι προσπάθησαν για το αντίθετο. Ακόμη και καθ' υπέρβαση των υπηρεσιακών τους αρμοδιοτήτων και των κανόνων της δικαστικής δεοντολογίας. Αυτά εκτίθενται στο βιβλίο. Με αναφορά και σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σε περιστατικά και σε έγγραφα. Το βιβλίο αναφέρεται και σε γεγονότα που δεν αφορούν την υπόθεση της δολοφονίας του Λαμπράκη, αλλά απορρέουν, είναι απόρρια της τάσης που τήρησε ο ανακριτής της υπόθεσης.
είναι στα κεφάλαια με τους χαρακτηριστικούς τίτλους «Η εκδίκηση των δυνάμεων της ανομαλίας εναντίον του ανακριτού της υποθέσεως Λαμπράκη» και «Η φθηνοδία της δικτατορίας». Αφορούν δυσμενείς υπηρεσιακές μεταβολές που φτάνουν μέχρι την απόλυση, αλλά με μια από τις συντακτικές εκείνες πράξεις με τις οποίες είχαν παραμεριστεί βασικά δικαιώματα και αρχές του Συντάγματος και είχαν δημιουργήσει αυτό, είχαν δημιουργήσει κατά κυριολεξία τότε αυτό που λέμε παρασύνταγμα. Αλλά η δικτατορία δεν περιορίστηκε σε αυτό, έλαβε και δραστικότερα μέτρα. Σύλληψη, φυλάκιση, βασανιστήρια. Οι σχετικές αφηγήσεις περιγράφουν την κατάσταση βίας στην οποία βρέθηκε ο συγγραφέας, όπως και πολλές χιλιάδες Ελλήνων στη συγκεκριμένη περίοδο. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας επήλθε η αποκατάσταση του συγγραφέα στο δικαστικό σώμα. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας υπήρξε και δικαστική δικαίωση, αλλά ακαδημαϊκή. Δηλαδή εννοώ την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που ακύρωσε την πράξη απολύσεως του δικαστή Σαρτζετάκη και άλλων δικαστών από το δικαστικό σώμα. Επειδή βλέπω ότι η ώρα περνάει και θα με μαλώσει ο αστυνόμευος, θα τελειώσω. Υπάρχουν δίκες οι οποίες δεν εγγράφονται μόνο στη δικαστική ιστορία της χώρας μας, αλλά και στην ιστορία γενικότερα. Μια τέτοια στιγμή ήταν η δίκη στην υπόθεση της δολοφονίας του Λαμπράκη. Και εκείνο που σημάδεψε περισσότερο την ιστορία ήταν όχι τόσο η κύρια φάση της, όσο η προδικασία, η ανάκριση. Έλαβε χώρα υπό συνθήκες που θέλω να πιστεύω ότι δεν γνώρισαν οι επόμενες γενιές δικαστών. Πάντοτε θεωρούσα ότι για να κάνει κανείς δικαστής το έργο του, δεν χρειάζεται ηρωισμός. Αρκεί η συνείδηση του καθήκοντος και η θέση σε δεύτερη μοίρα της φιλοδοξίας για υπηρεσιακή ή άλλου είδους ανέλεξη. Από το βιβλίο του Σαρτζετάκη προκύπτει ότι κάποιες φορές χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Άλλοι θα το έλεγαν ηρωισμό. Ο πρόεδρος λέει αυτό που είναι και ο τίτλος του βιβλίου, «Επιτέλεση του καθήκοντος». Ελπίζω ότι στην ελληνική δημοκρατία του 21ου αιώνα δεν θα χρειαστεί να υπάρχουν σαρτζετάκηδες για να διατηρήσουν το κύρος της δικαιοσύνης. Ότι δηλαδή η δικαιοσύνη πορεύεται με τα λίγα μέσα που της έχει διαθέσει η πολιτεία, διατηρώντας το κύρος της με δικαστές που διατηρούν την αξιοπρέπειά τους και το σεβασμό στην ιδιότητά τους. Ότι ηρωισμός, αν χρειάζεται μόνο για να μην λυγίσουν μπροστά στον όγκο των φακέλων των δικογραφιών, αν θέλετε και στο αίσθημα της ενοχής που έχουν για τις συνέπειες που έχει η υπηρεσιακή του ζωή σε βάρος της οικογένειάς τους και των δικών τους ανθρώπων. Ελπίζω ότι ο Κώστας Γαβράς δεν θα γυρίσει άλλη ταινία με πρωταγωνιστή ένα δικαστή, ο οποίος για να ασκήσει τα καθήκοντά του είναι υποχρεωμένος να αγωνίζεται ηρωικά για να αποκρούσει απειλές και εκβιασμούς. Ελπίζω όμως παράλληλα ότι δεν θα βρεθεί σενάριο για ταινία του Γαβρά με κεντρικά πρόσωπα δικαστές πρόθυμους να εξυπηρετήσουν τις κάθε είδους εξουσίες που στην εποχή μας δεν είναι μόνο οι δημόσιες εξουσίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Μουνουδάκο. Κατά τελευταίο λόγο, για την προσπάθειά του να τηρήσει τον σφιχτό χρόνο, κατά πρώτον λόγο για την κατήχηση που έκανε σε όποιον θελήσει να διαβάσει το βιβλίο, για το πώς μπορεί να το διαβάσει, ειδικά αν δεν τυχαίνει να είναι νομικός. Δεν θα πω το ευχαριστώ τον κύριο Μενουδάκο για την κατακλίδα, η οποία ήταν εξαιρετικά προσεκτικά σταθμισμένη για να δώσει μια ευχή να μην χρειαστούν ηρωισμοί από το δικαστικό σώμα, ταυτόχρονα όμως να δώσει και μια προειδοποίηση, η οποία για μένα η προειδοποίηση αυτή είναι ότι κάποια στιγμή υπήρξε, και ο Σαρτζετάκης το βρήκε μπροστά του, η ομότητα της παρέμβασης,
η ομότητα της καταστολής. Όταν πέρασαν τα χρόνια και κάτι που το λέμε κανονικότητα ήρθε στη χώρα μας, υπάρχουν άλλα πιο δύσβατα για να αντισταθείς ρεύματα, τα οποία μπορεί να μην χρειάζονται ηρωισμό, αλλά χρειάζονται αντιστάσεις. Και η συζήτηση από έναν δικαστή της διοικητικής επάνω στην εμπειρία ενός δικαστή της αστικής, εν προκειμένου ποινικής δικαιοσύνης, η συζήτηση αυτή είναι ένας εσωτερικός διάλογος, ο οποίος θα άξιζε όχι μόνο μια παρουσίαση, αλλά και συνέδρια, τα οποία αυτά τα συνέδρια, παρατηρώ, δεν γίνονται. Να δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Θόδωρο Φορτσάκη. Ο αυτός είναι βουλευτής επικρατείας, υπήρξε και πρίτανης του ΕΚΠΑ, υπήρξε και πολιτικά υπεύθυνος κάποια στιγμή, έχει λοιπόν την δυνατότητα να διαβάσει και ως νομικός, αλλά και ως παρατηρητής του πολιτικού φαινομένου, θεωρώ, όλη αυτή την ιστορία. Ο κύριος Φορτσάκης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας, συζητώντας για ένα σπουδαίο έργο και ένα σπουδαίο άνθρωπο, που με τη δράση του και το έργο του μας οδηγεί στον πυρήνα του μεγάλου ζητήματος της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, ζήτημα το οποίο έχει και μια πολύ σύγχρονη διάσταση, δεν είναι μόνο ιστορία. 4 λοιπόν σημεία για τον άνθρωπο, για το έργο, για την ανεξαρτησία και για τις σύγχρονες πτυχές. Εστιάζοντας τη δράση του στη δικαιοσύνη, ο Χρήστος Αρτζετάκης αποτελεί αναμφίβολα ένα πρότυπο, ένα υπόδειγμα δικαστικού λειτουργού για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Οικουμένη. Μίλησε πριν ο κύριος Μενουδάκος για το έργο του Γαβρά. Το έργο του Γαβρά αποτυπώνει, αν θέλετε, αυτήν ακριβώς την οικουμενικότητα που έχει η δράση του Σαρτζετάκη. Και έστω και αν ο κύριος Πρόεδρος είχε ορισμένες διαφωνίες με το Βασιλικό για το σενάριο, παραμένει πάντως μία μαρτυρία ψευδής για αυτήν την διεθνή διάσταση της συνεισφοράς του. Ο εκ μέρους του χειρισμός της ανάκρισης στην υπόθεση Λαμπράκη πρέπει να αποτελεί, και το λέω αυτό έχοντας την, αν θέλετε, ειδικότητα της διδασκαλίας, τμήμα μαθήματος στις νομικές σχολές της χώρας κατά τη διδασκαλία της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης, προκειμένου να τιμήσει το λειτουργήμά του, αρνήθηκε να υποκύψει σε πάσης φύσεως πιέσεις κατά τη διεξαγωγή της ανάκρισης. Επέλεξε να επιτελέσει το καθήκον του, εξού και ο τίτλος του βιβλίου, «Επιτελών το καθήκον μου», για να υπηρετήσει την αλήθεια, και αυτό είχε ως συνέπεια, όπως ξέρουμε όλοι, να υποστεί απόλυση, σύλληψη, φυλάκιση και βασανιστήρια. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο παράδειγμα δικαστικού λειτουργού στην σύγχρονη ιστορία μας, στην τελευταία ιστορία μας, που με στένος υπερασπίστηκε τη δικαστική ανεξαρτησία στο πλαίσιο της δράσης του. Το παράδειγμά του είναι εισάξιο των μεγάλων εκείνων δικαστικών που έκαναν το ίδιο. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Παπαδάκης σε δύο σπουδαίους δικαστικούς. Ο ίδιος, ο Πρόεδρος, αφιερώνει το έργο του στον Τερτσέτη και στον Πολυζωίδη, που τους θεωρεί πρότυπα, θυμίζω, είναι οι δικαστές που δεν δέχτηκαν να καταδικάσουν τον Κολοκοτρώνη. Σήμερα μιλάμε επίσης για ένα σπουδαίο έργο. Πρόκειται για ένα απώνυμα μνημειώδες, δύο ογκοδεστάτων τόμων, 832 σελίδων ο ένας, 914 σελίδων ο άλλος. Πολλά βιβλία έχουν γραφτεί για την υπόθεση Λαμπράκη και είναι λογικό άλλωστε, καθώς η δολοφονία αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, αλλά μεταξύ των βιβλίων αυτών το έργο του Χρήστου Σαρτζετάκη αποτελεί την σπουδαιότερη, κατά τη γνώμη μου, εξιστόρηση, όχι μόνο από πλευράς νομικής και εξιστόρησης των νομικών δεδομένων, αλλά και από πλευράς εξιστόρησης των γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την ταραγμένη εκείνη περίοδο. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις ως προς τη δομή και τη μεθοδολογία του βιβλίου του. Ο συγγραφέας το χώρισε σε 4 μέρη. Στο πρώτο, αναπτύσσεται σειρά εισαγωγικών στοιχείων για τη δολοφονία Λαμπράκη και την πολιτική κατάσταση της εποχής. Ο συγγραφέας, μέσω των αφηγήσεων αυτών, επιδεικνύει τις άριστες γνώσεις του για τα τότε πολιτικά κόμματα και για τις πολιτικές ιδεολογίες τους, καθώς και για τις πολιτικές εξελίξεις πριν και μετά τη δολοφονία. Ιδιαίτερη εντύπωση μου κάνει η έμφασή του στις λεπτομέρειες, η προσπάθειά του να ακριβολογεί σε κάθε λέξη του, όπως όταν χαρακτηριστικά αναλύει τη διαφορά μεταξύ πολιτικού εγκλήματος και εγκλήματος με πολιτική αφετηρία. Έγκλημα με πολιτική αφετηρία ήταν και το έγκλημα Λαμπράκη και όχι πολιτικό έγκλημα
ή την προσβολή κατά της πολιτικής τάξης του κράτους, ορθά υπογραμμίζει ο συγγραφέας. Στο δεύτερο μέρος, εκτίθεται τα στοιχεία της υπόθεσης Λαμπράκη. Παρουσιάζεται η προσωπικότητα του δολοφονηθέντος βουλευτή και εκτίθενται αναλυτικά τα ιστορικά στοιχεία της ανάκρισης. Μεγάλη εντύπωση προκαλούν τα εμπόδια που αντιμετώπισε ο συγγραφέας κατά το ανακριτικό του έργο. Οι απειλές και οι πιέσεις από όλες τις πηγές και από όλες τις κατευθύνσεις. Απειλές ενάντια στη ζωή και στη σωματική ακεραιότητά του, απειλές και πιέσεις από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, απειλές και πιέσεις από τον τύπο, απειλές και πιέσεις από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, απειλές και πιέσεις από οργάνωση εκδηλώσεων δίθεν λαϊκής αντίδρασης εναντίον του. Στο τρίτο μέρος, επιχειρείται εμβάθυνση στην ουσία της υπόθεσης και παρατίθεται η γνώμη του συγγραφέα ως ανακριτή στο τότε αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Είναι σημαντικό ότι δημοσιεύεται για πρώτη φορά ολόκληρη η μειοψηφούσα γνώμη του συγγραφέα εκτάσεων 543 σελίδων, όπως εξάλλου ήδη ελέγχθη. Στο τέταρτο μέρος, περιγράφονται τα όσα ακολούθησαν το πέρας της ανάκρισης και πώς περατώθηκε η υπόθεση. Η θλιβερή έκβασή της, λόγω των πάσης φύσεως πιέσεων στους εμπλεκομένους και παρά τη στεναρή στάση του συγγραφέα, συνοψίζεται γλαφυρά από τον ίδιο ως εξής. Αυτή υπήρξε η θρηνητική απόφαση του κακουργιοδικείου Θεσσαλονίκης, αληθές οριστικών ναυάγιων επιχειρηθήσεις δικαστικής καθάρσεως της υποθέσεως δολοφονίας Λαμπράκη και των συναυτή εγκλημάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν στο μέρος αυτό τα όσα υπέφερε ο συγγραφέας κατόπιν της επιβολής της δικτατορίας λόγω της αμερόληπτης στάσης του. Μεταξύ πολλών άλλων, διώχθηκε πειθαρχικά, απειλήθηκε επανειλημμένα προκειμένου να παραιτηθεί και τελικά απολύθηκε. Η απόλυσή του κατέπεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, πλην όμως δεν υπήρξε συμμόρφωση της δικτατορίας στην ακυρωτική απόφαση. Ακολούθησε η παράνομη σύλληψη και κράτηση του συγγραφέα δύο φορές. Τη δεύτερη, μάλιστα, κρατήθηκε για 11 μήνες, από τους οποίους μεγάλο διάστημα σε απομόνωση, όπου και βασανίστηκε. Συνολικά, το έργο, που αποτελεί αντικείμενο της σημερινής εκδήλωσης, ξεχωρίζει για τη συστηματικότητα της μεθόδου του συγγραφέα. Η υπόθεση Λαμπράκη τοποθετείται με ακρίβεια και επιτυχία στο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιό της. Περιγράφεται πλήρως με παράθεση πλούτου εγγράφων που ζωντανεύουν την αφήγηση των γεγονότων. Η καταγραφή της αλήθειας δεν θα μπορούσε να είναι πιστότερη, ούτε καλύτερα τεκμηριωμένη. Ο αναγνώστης συχνά ταυτίζεται κατά την προσέγγιση του έργου με το συγγραφέα. Καταλαμβάνεται από αγωνία για την εξέλιξη της ανάκρισης, παρότι γνωρίζουμε όλοι φυσικά ποια είναι η εξέλιξη, και νιώθει συχνά θλίψη για τα δεινά του κατά την επιτέλεση του καθήκοντός του. Βιώνει όμως ο αναγνώστης στο τέλος την κάθαρση, διαβάζοντας για την αποκατάσταση του συγγραφέα και για τη διεθνή αναγνώριση της σπουδαίας δράσης του. Πρόκειται λοιπόν για ένα βιβλίο, το οποίο όχι μόνο απογράφει και καταγράφει μία ολόκληρη εποχή, αλλά αποτελεί και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ανάγνωσμα, το οποίο κυριολεκτικά συναρπάζει τον αναγνώστη. Αλλά τι μένει τελικά στον αναγνώστη μετά την ανάγνωση του βιβλίου αυτού? Κατά την άποψή μου, το κυριότερο στοιχείο είναι ένα. Είναι ο θαυμασμός για τον Χρήστο Σαρτζετάκη, ένα αληθινό βράχο για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Από τα πολλά στοιχεία που τεκμηριώνουν την άποψή μου αυτή, επιλέγω μόνο ένα και σας το παραθέτω, είναι ο διάλογος που ο συγγραφέας είχε με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης και αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά τη συνάντησή του τον Ιούλιο του 1963. Αφού ο συγγραφέας ενημέρωσε τον τότε Υπουργό για την πορεία της ανάκρισης, ακολουθεί ο μεταξύ τους διάλογος σε σχέση με το αν θα απαγγελθούν κατηγορίες ή όχι κατά των αξιωματικών της χωροφυλακής που εμπλέκονταν στα γεγονότα. Υπουργός, εν όψη αυτών που μου λέτε εσείς τώρα, κύριε ανακριτά, τι θα κάνετε? Ανακριτής, μα ό,τι λέγει ο νόμος, η δικονομία. Υπουργός, δηλαδή τι, θα απευθύνετε κατηγορίες και κατά των αξιωματικών χωροφυλακής? Ανακριτής, ελαφρώς ενοχλημένος, όπως σημειώνει ο ίδιος. Γιατί όχι? Ο νόμος νους έστειν ανεφορέξιος κατά την αριστοτελική διατύπωση. Ο νόμος δεν διακρίνει, υπουργός, και κατά του πληθωρητού χωροφυλακή στρατηγού Μίτσου, ανακριτής, ελαφρώς χολωμένος. Ο νόμος, κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, δεν περιέχει εξαιρέσεις. Υπουργός, ξέρετε, κύριε ανακριτά, ότι υπάρχει και πρωτοδικείων και εις την κον, δηλαδή θα πάρει δρόμο. Ανακριτής, εντόνως ενοχλημένος. Το γνωρίζω, κύριε Υπουργέ. Εάν εννοείται μετάθεσή μου εις το πρωτοδικείο της ΣΚΟ, ειλικρινώς αδιαφορώ, διότι νομίζω
ότι η Ελλάς είναι και εκεί. Μας τα είπε ο κύριος Παναγόπουλος για την ελληνικότητα του Προέδρου. Βλέπουμε το θάρρος του συγγραφέα που ενώπιον του πανίσχυρου τότε υπουργού και ανώτατου δικαστικού αρνείται να υποκύψει στις έμεσες απειλές για δυσμενή μετάθεση. Για την ιστορία αναφέρω ότι μετά τη γενναία αυτή απάντηση ο υπουργός τον αγκάλιασε και τον συνεχάρη. Τώρα δεν ξέρω αν το έκανε αυτό ο υπουργός γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς ή όπως το λέει και ο συγγραφέας επειδή πραγματικά συγκινήθηκε από τη στάση του ανακριτή. Τώρα μπορεί κανείς να διερωτηθεί όλα αυτά τα οποία λέμε για τον αγώνα που έδωσε ο Χρήστος Αρζετάκης για την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας είναι μία ιστορία του παρελθόντος, ανάγονται αυτά όλα μισό αιώνα στο παρελθόν ή έχουν και κάποιο νόημα σήμερα. Νομίζω ότι έχουν μεγάλο νόημα και σήμερα. Θυμίζω ότι και τότε όπως και σήμερα το ελληνικό σύνταγμα περιείχε σημαντικές εγγυήσεις και προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας για τους δικαστές. Και μπορεί σήμερα μεν να είναι πιο λεπτομερές το Σύνταγμα και να έχουμε μια νομολογία περισσότερο προσδιορισμένη, πλην όμως και τότε οι εγγυήσεις ήταν σημαντικές. Αυτό που μας διδάσκει το παράδειγμα Σαρτζετάκη είναι ότι δεν αρκούν τα κείμενα, πρέπει να υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι σε θέση να τα εφαρμόσουν. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν ήθος, που έχουν χαρακτήρα, που έχουν ιδέα, και που είναι αποφασισμένοι πραγματικά να κάνουν αυτό που τους έχει αναθέσει η πολιτεία, δηλαδή το καθήκον τους. Και να θυμόμαστε ότι η ανεξαρτησία του δικαστή δεν είναι μόνο οι συνταγματικές εγγυήσεις που παρέχει το Σύνταγμα, είναι και η προσωπική του εσωτερική ενδιάθετη προδιάθεση και επιλογή να μην δεσμεύεται κατά την εκφορά της κρίσεώς του και να παραμένει πραγματικά σε απόσταση από ό,τι μπορεί να τον δεσμεύσει. Είναι η σημερινή κατάσταση πολλών κρατών ανησυχητική ως προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Γύρω μας βιώνουμε προβλήματα σε όλη την Ευρώπη για τα θέματα αυτά. Στην Τουρκία, όπου έχουν συλληφθεί χιλιάδες δικαστές, στην Πολωνία, όπου έχουμε μια ανησυχητική παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας σε σημείο ώστε να έχει ευαισθητοποιηθεί η Ευρώπη, στη μακρινή Λατινική Αμερική, με αυτά που κάνει η Βενεζουέλα. Είναι μια κατάσταση η οποία μας θυμίζει ότι πάντα η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία έχουν την όρεξη να ανακατεύονται στα δικαστικά. Ωστόσο, η διάχρηση των εξουσιών και η ανεξαρτησία του δικαστή είναι πυλώνας της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και στην Ελλάδα έχουμε προβλήματα. Όχι τόσο έντονα όπως ήταν στην εποχή Σαρτζετάκη που οδήγησαν σε αυτές τις τραγικές και ακραίες καταστάσεις, αλλά έχουμε προβλήματα. Έχουμε ακόμα και σήμερα παρεμβάσεις παραγόντων πολιτιακών που ανακατεύονται εκεί που δεν θα έπρεπε, διότι ξεχνούν ότι η δικαιοσύνη πρέπει να παραμένει πάντοτε ανεξάρτητη. Αλλά έχουμε και προβλήματα κατοχύρωσης, αν θέλετε, ουσιαστικών ζητημάτων και θα πω μόνο τρία και με αυτά θα κλείσω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πρώτο είναι το πρόβλημα της επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, το οποίο έχει επανειλημμένα απασχολήσει και τους νομικούς και τους πολιτικούς και την κοινή γνώμη. Καιρός είναι να βρούμε μια λύση και να πάψει να ανακατεύεται στο θέμα αυτό και η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία. Θα μπορούσε να τα αναλάβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η ηλικία των δικαστών. Οι δικαστές είναι ισόβιοι, δηλαδή διαφέρουν από τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι μόνιμοι διότι δεν μπορούν να απολυθούν ακόμα και αν καταργηθεί η οργανική τους θέση. Αλλά οι δικαστές μετά το 65ο ή το 67ο έτος της ηλικίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, σε αυτή την ηλικία αποχωρούν, συνεχίζουν όπως είναι φυσικό να είναι δραστήριοι, καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις σε ανεξάρτητες αρχές. Έχουμε εδώ ένα ζωντανό παράδειγμα σημαντικό μπροστά μας. Ή και άλλες θέσεις. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχαμε μια παράταση του ορίου ηλικίας στα 70 και σταδιακά είσαμε και τα 75 εθελοντικώς. Διότι όσο ο δικαστής μένει και ξέρει ότι μετά μπορεί να κάνει κάτι άλλο, η διάθεσή του για ανεξαρτησία είναι φυσικό να μειώνεται. Και τρίτον, πρέπει να βρεθεί μια λύση για το ζήτημα των αποδοχών, διότι και αυτό είναι ζήτημα που συναρτάται με την ανεξαρτησία του δικαστή, διότι είναι ντροπή να έχουμε σήμερα συντάξεις Προέδρου του Αρείου Πάγου της τάξης των 1.400 ευρώ το μήνα. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι
Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει στο τέλος του βιβλίου η εξομολόγηση του συγγραφέα για τους λόγους που αποφάσισε να αφοσιωθεί στη νομική επιστήμη και να γίνει δικαστής. Και είναι αυτό το κομμάτι του βιβλίου ιδιαίτερα ανθρώπινο και συγκινητικό, όπου ο συγγραφέας μεταξύ άλλων εξομολογείται ότι αποφάσισε να γίνει δικαστής για να έχει θεσμική ανεξαρτησία. Να μπορεί δηλαδή να επιτελεί το καθήκον του με αμεροληψία, σύμφωνα μόνο με την κρίση και τη συνείδησή του. Πρόκειται για το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας, μιας εποχής που ακόμα υποφέρει από ανομία και από παρανομία, από αυθαιρεσία πολλές φορές και από διώξεις απαράδεκτες. Το παράδειγμα του Χρήστου Σαρτζετάκη παραμένει λοιπόν πιο επίκαιρο από ποτέ και πρέπει και μπορεί να αποτελέσει φάρο για την προστασία της δικαστικής ανεξαρτησίας στη χώρα μας. Συγχαρητήρια και πάλι στον συγγραφέα για το σπουδαίο του έργο και θερμές ευχαριστίες από όλους μας. Σας ευχαριστώ. Θα ευχαριστήσω εν πρώτη τον Θόδωρο Φουρτσάκη για την επίσης ενδιαφέρουσα καθοδήγηση που έδωσε σε όποιον θελήσει να ξεφυλίσει πιο βαθιά από το ξεφυλίσει το βιβλίο Σαρτζετάκη. Να ευχαριστήσω επίσης για την ψυχραιμία με την οποία τις 3-4 προσγειώσεις στη σημερινή πραγματικότητα της δικαιοσύνης της κατέθεσε, σε μια εποχή που συνήθως τα πράγματα αυτά λέγονται με μεγαλύτερη μαχητικότητα, αλλά επειδή άκουσα το χειροκρότημα, το ακούσατε όλοι, το οποίο εσείς δώσατε σε μια συγκεκριμένη στιγμή, να σας μεταφέρω για ένα δευτερόλεπτο την κατάθεση του Κώστα Γαβρά, ο οποίος περιέγραφε ότι όταν γυρίστηκε και παίχτηκε στη Γαλλία πρώτα και παγκόσμια μετά το ΖΕΝ, στην αρχή το κοινό, που δεν είχε και πολύ μεγάλη σχέση με τα ελληνικά πράγματα, ήταν μαγκωμένο. Και βέβαια ο σκηνοθέτης και ο Βασιλικός, μεταφέρον την υπόθεση έτσι στη φαντασία, ήταν και αυτοί προβληματισμένοι. Ωστόσο σιγά σιγά άρχισε το κοινό να χειροκροτάει, κάτι που έμεσα μόνο καταλάβαινε, και στο τέλος να χειροκροτάει και να έχει γίνει το ΖΕΝΤ αυτό που έγινε. Γιατί το αναφέρω? Γιατί αυτό που... το ότι σηκώθηκε όρθιος ο Σαρτζετάκης, με άλλα λόγια, έκανε, το εισέπραξε όχι η δικαιοσύνη, αλλά αυτό που λέγεται Ελλάδα, και δει το φαντασιακό της Ελλάδας σε μια ορισμένη εποχή. Και κουβάλισε αυτή η ιστορία, την οποία βεβαίως ταλαιπωρήθηκε λιγάκι από τη φαντασία και από τη σκηνική παρουσία, αλλά παρόλα αυτά αυτή η ιστορία και αυτή η στάση κουβάλισε αυτό που απετέλεσε η χώρα μας για αρκετές δεκαετίες. Το κατά πόσον ακόμη διαρκεί είναι κάτι το οποίο αφήνεται σε κάθε έναν, σε κάθε μία από εσάς. Αλλά το χειροκρότημά σας και η αναφορά στην ΚΟ, έτσι, γιατί ο ηρωισμός δεν είναι μόνο στη μεγάλη στιγμή, είναι και στη μικρή στιγμή. Αυτό που λένε στους δημοσιογράφους, θα σε βάλω να γράφεις τα φαρμακεία. Επιτρέψτε τον παραλληλισμό κάπως. Ασεβή, ο ηρωισμός και από εκεί βγαίνει. Και τώρα θα περάσω τον λόγο στον και φίλο Αντώνη Βγόντζα, δικηγόρο μαχητικό και με διαδρομή στα δημόσια πράγματα. Στην πρόσκλησή σας αναφέρετε ότι υπήρξε διευθυντής του νομικού γραφείου του Ανδρέα, άρα έχει και αυτός μια ματιά που περιμένω με αγωνία να δω. Ο κ. Βγόντζας. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά για την πρόσκληση να είμαι ένα μέλος των ανθρώπων που θα παρουσιάσουν, που ήδη έχει αρχίσει η παρουσίαση, αυτό το δίτομο έργο. Να ξεκινήσω με πολύ μεγάλες ευχαριστίες στην κυρία Βοβολίνη. Χωρίς την κυρία Βοβολίνη δεν θα είχαμε αυτό το εκτυπωτικό και εκδοτικό αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσω όμως και τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος, που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον χώρο. Δεν θα πω δημόσια το αμάρτημά μου έναντι του Ιδρύματος. Αν με εγκαλέσει δημόσια, τότε ενδεχομένως θα απολογηθώ.
Έχω υποσχεθεί ότι θα γράψω για τη δίκη που έγινε μετά την απόπειρα του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1932. Θα σας μιλήσω και ως νομικός αλλά και ως πολίτης που ανδρώθηκα, ορίμασα με την υπόθεση Λαμπράκη. Αγαπητέ Πρόεδρε, όταν γινόντουσαν εκείνες οι φοβερές ανακρίσεις, εγώ ήμουνα μαζί με τον Κώστα Μανουδάκο, είμαστε συνομήλικοι, ήμουνα μαθητής του γυμνασίου. Ο βολός του πατέρα μου δεν έφτανε για να αγοράζω εφημερίδες, αρκούσε μόνο για το κυριακάτικο κερί και ήμουνα λαθραναγνώστης και διάβαζα όλες τις εφημερίδες, ειδικά για αυτή την υπόθεση. Και θυμούμαι πόσο δύσκολο ήταν το έργο σου. Το τι επιθέσεις είχες υποστεί, ακόμα και στην προσωπική και στην οικογενειακή σου ζωή, αλλά και στην υπηρεσιακή σου πορεία. Θα σας μιλήσω λοιπόν και για το βιβλίο, θα σας μιλήσω και για τον άντρα. Ξεκινώ ότι στο βιβλίο έχουν καταχωρηθεί πολύ σημαντικά έγγραφα. Μερικά για πρώτη φορά. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που έχουν ήδη επισημάνει οι προηγούμενοι ομιλητές. Είναι η μειοψηφία στο βούλευμα παραπομπής των κατηγορουμένων για την υπόθεση Λαμπράκη. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε διάταξη στο Σύνταγμα που επέβαλε στις δικαστικές αποφάσεις να καταχωρούνται οι μειοψηφίες. Το παλιό εκείνο σύστημα επέτρεπε στους δικαστές να απολογούνται εναντί φίλων ή γνωστών λέγοντας «μη με μέμφεσαι, εγώ μειοψήφισα, αλλά δεν δημοσιεύεται η μειοψηφία μου». Όμως οι τότε μειοψηφίες καταχωρούνται στα πρακτικά και φυλάζονται υπό μορφή απορρίτου στο αρχείο του Πρωτοδικείου. Σήμερα έχουμε αυτήν την μειοψηφία που αποτελείται από 543 σελίδες, όπως μας είπε ο αγαπημένος μου φίλος ο Θοδωρής ο Φορτσάκης, και γνωρίζουμε πραγματικά την υπόθεση. Υπάρχουν και άλλα έγγραφα. Μόνο και μόνο για αυτό το έγγραφο, το οποίο θεωρώ εξαιρετικά πολύτιμο, αυτό το δίτομο έργο αποτελεί ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Μπορεί να μην γίνει best-seller, αλλά οποιοδήποτε θελήσει να κατανοήσει την πορεία της Ελλάδας πριν από τη δικτατορία και να ερμηνεύσει τη δικτατορία, γιατί ήρθε, με τι νοοτροπία, με ποιους ανθρώπους ο αυστηρός δικαστής Χρήστος Σαντζετάκης δεν ήταν εμπαθής ποτέ του σε οποιαδήποτε υπόθεση. Για τους δικτάκτορες που αναφέρεται συχνά χρησιμοποιεί τη λέξη απατεώνες. Θεωρώ λοιπόν αυτό το βιβλίο ιστορικό ντοκουμέντο γιατί αποτελεί την πιο αυθεντική εξιστόρηση εκείνου του εγκλήματος και της πελώριας θεσμικής προσπάθειας ανακάλυψης αλήθειας. Ουσιαστικά το βιβλίο αυτό περιγράφει τη λειτουργία και τους φανερούς ενόχους και δράστες του παρακράτους στη Βόρεια Ελλάδα πριν από τη δικτατορία. Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας ο Χρήστος Σαντζετάκης είναι δίκαιος ως εάν και ο συγγραφέας είναι ιονή και δικαστής. Δεν κρύβει... Συγγνώμη. Δεν κρύβει τις θετικές και τις αρετές πλευρές εκείνων που έδρασαν εκείνη την εποχή, παράλληλα όμως δεν διστάζει να καταγγείλει τις ένοχες δράσεις τους. Θα χρησιμοποιήσω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα με άλλη αφετηρία το καθένα. Το πρώτο, αναγνωρίζει στον Κωνσταντίνο Κόλλια, τότε εισαγγελέα του Αριού Πάγου,
σπουδαία επιστημονικά και δικαστικά προσόντα. Όσοι από εμάς αρέσκονται, από τους νομικούς αρέσκονται να ανατρέξουν σε παλιά νομικά περιοδικά, θα δουν πράγματι ότι ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στις εισηγήσεις του, στις προτάσεις του, ήταν επιστημονικά άρτιος. Δεν αποσιωπά όμως με τίποτα τις απαράδεκτες παρεμβάσεις του στην ανάκριση για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ούτε φυσικά αποσιωπά ή παρασιωπά το άθλιο γεγονός ότι υπηρέτησε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας τη δικτατορία και μάλιστα ως ο πρώτος πρωθυπουργός της. Και με την ευκαιρία αναφέρεται και στους ανώτατους δικαστές εκείνης της εποχής που στελέχωσαν τις πρώτες δικτατορικές κυβερνήσεις. Κατατάσσει πολύ ψηλά τον πρόεδρο του Αρίου Πάγου εκείνης της εποχής, Στέλιο Μαυρομιχάλη, είναι ο δικαστής, για να θυμίσω στους πολύ νεότερους, που ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός διεξήγαγε τις πρώτες τίμιες εκλογές του 1963, τον οποίον μάλιστα ακολούθως τον Μάιο του 1969 τον απέλυσε η δικτατορία. Παρά τα αυτά, στο μικρό στάδιο παραμονής του στο αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου μετά την εγκατάσταση της δικτατορίας και μέχρι την απόλυσή του, έκανε πράξεις λεπτής ισορροπίας που αποκαρδιώσανε τον συγγραφέα μας. Περιγράφει με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες τις ταλαιπωρίες των 30 και δικαστών που απολύθηκαν το 1968 από την δικτατορία, αλλά με πολύ ευπρέπεια. Με την ίδια ευπρέπεια όμως δεν παραλείπει να αποκαλύψει τις πρόσθετες ταλαιπωρίες που εκείνος προσωπικά, ο Χρήστος Σαντζετάκης, υπέστη σε σχέση με τους λοιπούς συναδέλφους του. Στο βιβλίο του παραθέτει κρίσιμα δικόγραφα που συνδέονται με τις περιπέτειες, με τις περιπέτειές του μετά την ολοκλήρωση της δίκης για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Σε μερικά μάλιστα, θα το πω για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν θα του αρέσει που θα το ακούσει, αποδεικνύει και μία ικανότητα ως δικηγόρο. Άλλο δικαστής, αγαπητοί φίλοι και φίλες, άλλο δικηγόρος. Άλλα είναι τα προσόντα του ενός, άλλα του άλλου. Κάλιστα, αγαπητέ πρόεδρε, θα μπορούσες να είσαι σήμερα και ένας κορυφαίος δικηγόρος, αν δεν είχες επιλέξει το επάγγελμα του δικαστή. Στις περίφημες δίκες που έγιναν στο Συμβούλιο Επικρατείας το Μάιο και Ιούνιο του 1969, τότε που προσέφυγαν οι απολυμμένοι δικαστές, πήρε μία δικονομική πρωτοβουλία που οδήγησε στην επιτυχή κατάληξη των δικών αυτών. Ποια ήταν αυτή? Θα το εξηγήσω με απλά λόγια και στους μη νομικούς. Η πρώτη αίτηση ακύρωσης ήταν του αεροπαγίτη Αντώνη Φλόρου, ενός πολύ δημοκρατικού δικαστή, ο οποίος είχε και αυτός εμπλοκή, θετική εμπλοκή στην υπόθεση του Γρηγόρη Λαμπράκη. Η αίτησή του απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας. Το βασικό περιεχόμενο της αίτησης του Αντώνη του Φλόρου ήταν ποιο? Ότι παραβιάστηκαν οι γενικές αρχές του δικαίου και ότι οι συντακτικές πράξεις με βάση τις οποίες απολύθηκαν οι 30 και δικαστές δεν ήταν νόμιμες. Με τέτοιο περιεχόμενο η αίτηση ακύρωσης του Αντώνη Φλόρου απορρίφθηκε. Ποια ήταν η πρωτοτυπία των δικογράφων του Χρήστου Σαντζετάκη? Προσπάθησε να αναδείξει τις εσωτερικές αντιφάσεις και παραλήψεις μεταξύ συναφών συντακτικών πράξεων. Πάνω σε αυτές τις αντιφάσεις και παραλήψεις
οικοδομήθηκαν όλες οι επόμενες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας με τις οποίες ακυρώθηκαν οι απολύσεις των δικαστών. Υπάρχουν πολλά γεγονότα που περιγράφονται με εξαιρετικά ανάγλυφο τρόπο στο βιβλίο αυτό. Δεν θα επιμείνω παρά μόνο σε τρία. Το πρώτο, η περιγραφή του παρακράτους που καταδυνάστευε κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα είναι ιστορικά πλήρης. Το δεύτερο, είναι η δικαστική διαδρομή της υπόθεσης της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. Οι τεράστιες δυσκολίες στην προδικασία, κυρίως στην προδικασία. Εκεί θαύτηκε στην προδικασία, στη διαδικασία των βουλευμάτων, θαύτηκε ο πυρήνας της δουλειάς του Χρήστου Σαντζετάκη. Δεν κατάφεραν να στείλουν στο ακροατήριο οι τακτικοί δικαστές κατά πλειοψηφία τους μεγάλους υπεύθυνους του παρακράτους που είχαν εμπλοκεί στην υπόθεση της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. Παρά την ισχυρή και εμπεριστατωμένη μειοψηφία του Χρήστου Σαντζετάκη. Και το τρίτο, η τερατογένεση, αυτόν τον όρο χρησιμοποιεί στο βιβλίο του Χρήστου Σαντζετάκης, η τερατογένεση της ομόφωνης, προσέξτε, ομόφωνης απόφασης των ενόρκων του Κακουργοδικείου Θεσσαλονίκης. Εκείνη την εποχή μόνοι τους οι ένορκοι, μόνοι τους αποφάσιζαν για την ενοχή ημί του κατηγορημένου. Θα μου επιστρέψετε 6 γραμμές να διαβάσω από το βιβλίο του Χρήστου Σαντζετάκη για να θυμηθούμε την εποχή. Η ομόφωνη τιμιγορία, τι είπε, ο Γρηγόρης Λαμπράκης δεν δολοφονήθηκε. Απλώς, το λέει πεντακάθαρα ο Χρήστος Σαντζετάκης, απλώς υπέστη σωματική βλάβη, κάτι περίπου σαν τροχαίο. Αλλά ο θάνατός του επήλθε από αμέλεια. Από αμέλεια των δύο πρωταγωνιστών, του Κοντζαμάνη και του Εμμανουηλίδη. Η άγρια κακοποίηση του βουλευτή της ΕΔΑΣ Γεώργιου Τσαροχά ήταν μια απλή σωματική βλάβη. Όχι επικίνδυνος, όχι βαρία. Και δράστης ήταν μόνο ένας Χρήστος Φωκάς. Ηθική αυτουργία σε αυτά τα φοβερά, σε αυτό το φοβερό έγκλημα δεν υπήρχε. Παράβαση καθήκοντος κανένας από τη χωροφυλακή δεν τιμωρήθηκε. Α, επειδή είναι πολύ μαλακές οι ποινές για την διατάραξη της κοινή ειρήνης, εκεί 6 άτομα υπέστησαν την καταδικαστική κρίση των ενόχων. Τι έμεινε δηλαδή απ' έξω, όλη η ουσία της υπόθεσης. Ό,τι είχε απομείνει από το παραπεμπτικό βούλευμα. Θέλω όμως να σας μιλήσω και για τον άνθρωπο, τον Χρήστο Σαντζετάκη. Θα χρησιμοποιήσω, όχι δικά μου λόγια, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια, τα γραπτά, της Αμαλίας Φλέμινγκ που τον γνώρισε τον Χρήστο Σαντζετάκη κατά τη διαμονή του όταν είχε πάρει μετά την λήξη της προδικασίας πάρει εκπαιδευτική άδεια ως δικαστής για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνες στο Παρίσι. Εκεί άλλωστε οφείλονται οι τόσες πολλές αναφορές του σε Γάλλους συγγραφείς. Θέλω να το διαβάσω αυτό το κομμάτι 5-6 γραμμές, δεν θα είναι παραπάνω. Ναι, τελειώνω, μην ανησυχεί. Θυμάμαι, γράφει η Αμαλία Φλέμινγκ, τις συζητήσεις μου με τον Χρήστο Σαντζετάκη όταν τον πρωτογνώρισα στο Παρίσι. Μου είχε κινήσει αμέσως τη συμπάθεια. Έξυπνος, με βαθιά μόρφωση, η προσωποποίηση της ακεραιότητας. Είχε συγχρόνως
μια συγκινητική παιδική αφέλεια. Ήταν περήφανος που ήταν δικαστής. Ήταν φανερό πως δεν θα μπορούσε να έχει διαλέξει άλλη σταδιοδρομία που να του τέριαζε περισσότερο. Δεν θέλησε ποτέ του να συνδεθεί με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Μήπως και έτσι επηρεαστεί η αμεροληψία του. Αρνιόταν ακόμα και να εκφράζει τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Και κάτι που είναι ιδιαίτερος χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του, που το ξέρουμε όλοι όσοι τον έχουν γνωρίσει από κοντά. Ήταν αισιόδοξος για τα πράγματα της χώρας, ότι όλα μπορούν να διορθωθούν. Δεν θα σας περιγράψω τα βασανιστήρια που υπέστη το 1970-71. Έχοντας περάσει από τους ίδιους χώρους, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι κάτι πολύ απλό. Μόνο ένας άνθρωπος που έχει διανύσει μακρό χρόνο της ζωής του στους σκοτεινούς και βίαιους αυτούς χώρους του ΕΑΤΕΣΑ θα μπορούσε να περιγράψει το απάνθρωπο πρόσωπο της δικτατορίας όπως το περιγράφει στο βιβλίο του Χρήστος Σαντζετάκης. Θέλω να σας πω κάτι που δεν γράφεται πουθενά. Όταν εκρατήτο στις φυλακές Κορυδαλλού γνώρισε και αρκετούς γνωστούς μετέπειτα στο πολιτικό και δημόσιο στερέωμα συναδέλφους μου. Ως δικαστής ήταν αυστηρός, δίκαιος αλλά αυστηρός. Τόσο που τον απέφευγαν ακόμη και συγκρατούμενοι του. Είναι όμως τρυφερός και στη συγγραφή του. Για αυτούς που τον βοήθησαν στις δύσκολες στιγμές του, επιφυλάσσει στο βιβλίο του τρυφερές λέξεις, όπως για την αγαπημένη σε αυτόν και πολύ καλή συνεργάτη δάτου, την Κατερίνα τη Σαντζετάκη. Ο Χρήστος Σαντζετάκης είναι ένας αληθινός δημοκράτης, εφιέστατα προοδευτικός. Πάνω απ' όλα όμως είναι δικαστής. Και αναφέρεται σε μια φοβερή φράση ενός Γάλλου δημοσιολόγου. Δικαστής που φοβάται για τη θέση του δεν αποδίδει δικαιοσύνη. Νομίζω, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και κλείνω έτσι τη δική μου προσλαλιά, ότι του ανήκει το στεφάνι τιμής που έχουμε εναποθέσει στην κεφαλή του Τερτσέτη και του Πολυζωίδη. Αν ο Τερτσέτης και ο Πολυζωίδης είναι οι δικαστές του 19ου αιώνα, σίγουρα ο Χρήστος Σαντζετάκης είναι ο δικαστής, ο Έλληνας δικαστής του 20ου αιώνα. Σας ευχαριστώ. Και έτσι με τον Αντώνη Βγόντζα, ο οποίος έφερε στην αίθουσα αυτή και σκοτεινές στιγμές και την υπενθύμηση ότι για νεότερες γενιές και η ανάγνωση της εφημερίδας σήμαινε κάτι εκείνο τον καιρό και ότι άφηνε να φανεί, και ανθρώπινες στιγμές, ολοκλήρωσαν την παρουσίαση και τώρα έχει την καλοσύνη να θελήσει να μας απευθύνει το λόγο ο ένοχος αυτής της πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης, Χρήστος Σαντζετάκης. Σεβασμιότατε, κύριοι Δημάρχοι,
αξιότιμα λοιπά στελέχη του κρατικού οργανισμού, δικαστικών, στρατιωτικών και λοιπόν κρατικών αρχών. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ θερμώς όλους για την παρουσία σας. Τον κύριο Νικόλο Παπαδάκη, ειδικός για την διάθεση προς παρουσίαση του βιβλίου μου της αιθούσης αυτής του υπό την προεδρία του Ιδρύματος Μελετών με την ονομασία Ελευθέριος Κάπα Βενιζέλος του υπερόχου αυτού ανεπαναλήπτου και όντως μεγάλου εκ των εξοχωτέρων πολιτικών ανδρών της νεωτέρας ιστορίας της πατρίδας μας. Βεβαίως, ευχαριστώ επίσης τους προλαλήσαντες για τις ευμενείς κρίσεις και τα καλά τους λόγια για μένα και το παρουσιαζόμενο βιβλίο μου. Θα συγχωρηθούν τώρα και σε μένα οι ακόλουθες σύντομες επισημάνσεις. Η δολοφονία εις Θεσσαλονίκη την 22 Μαΐου 1963 σε χρόνους όχι χαροπούς, ελάχιστα χρόνια μετά την λήξη πολυχρονίου εμφυλίου σπαραγμού του βουλευτού της Αριστεράς Γρηγορίου Λαμπράκη, ο βαρύτατος τραυματισμός του επίσης βουλευτού της Αριστεράς Γεωργίου Τσαρουχά και τα λοιπά έκτροπα της ημέρας εκείνης συνεκλώνησαν το Πανελλήνιο, αλλά και διέσυραν διεθνώς την Ελλάδα. Έτσι, πρόσθετος λόγος ανέκυπτε η ανάγκη απαλήψεως του εντεύθεν διεθνούς στίγματος εις βάρος της πατρίδος μας δια της δικαστικής καθάρσεως της υποθέσεως. Πρώτον στάδιο αυτής η δικαστική ανάκριση, η οποία και ανετέθη εις εμέ ένα των τεσσάρων ανακριτών που υπηρετούσαμε τότε εις το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Και την ανάκριση αυτήν λεπτομερεστέραν και εντελεστέραν μόνον κατά καθήκον κατά πάντα ενηρήσαν. Οπότε και προέκυψε ότι η δολοφονία Λαμπράκη και τα ανωτέρω ως ανωτέρω τυπά εγκλήματα καταλήθειαν οφείλοντο εις δραστηριότητα του επισήμου κράτους εις κύκλους κρατικών εν ενεργεία οργάνων και συγκεκριμένως της ηγεσίας των αστυνομικών αρχών Θεσσαλονίκης. Αυτή εκ νόμος ενεργούσε εις την περίπτωση παρακρατικός απλώς προς διάπραξη των εγκλημάτων εποδιέτησε τας εγκληματικάς υπηρεσίας ανθρώπων της κοινωνικής υποστάθμης. Τον ίδιο χαρακτήρα της κατακαθήκων και μόνον ενεργείας διαναγνωρίσει ο ελληνικός λαός την επί της υποθέσεως αλήθεια, αφού αποτελεί τμήμα προσφάτου παρελθόντος του, έχει και η καταγραφή, όχι από εξτρίτων, αλλά από εμέ, τον ενεργήσαντα,
πιδαλιούχων της ανακρατικής εκείνης δραστηριότητας και άμεσον γνώστην των όσων επικολούθησαν με την δημοσίευση και του το παρουσιαζόμενο βιβλίου, καθώς επίσης κατά καθήκον γίνεται και η σημερινή παρουσίαση αυτού. Και πάλι σας ευχαριστώ. Όλοι ευχαριστούμε τον συγγραφέα. Όλοι ευχαριστούμε τον συγγραφέα και δικαστή. Όλοι ευχαριστούμε τον μετέπειτα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον συμπολίτη σας, τον συμπολίτη μας, ο οποίος μάλιστα έχει υποσχεθεί ότι θα υπογράψει και το βιβλίο. Βεβαίως. Ευχαριστώ όλους σας, οπωσδήποτε τους συμμετέχοντες στο πάνελ, αλλά και εσάς. Νομίζω για το ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθήσατε την παρουσίαση. Ευχαριστούμε.